είσαι. Με δέσμη να βγουν. Πού? Το Βασίλη. Το Βασίλη που βγουν κάτι άλλο. Είμαι δέσμη να γυρίσω. Στο στέλιο είσαι. Εσύ. Εσύ. Του. Εσύ. Από όλα και η κομμάτια. Του. Γιάννη. Γιάννη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ και χαίρομαι διπλά γιατί στα πρόσωπα των περισσότερων από εσάς βλέπω γνώριμα πρόσωπα από το παρελθόν, φίλων δηλαδή. Με αρκετούς από αυτούς μπορεί να υπήρξα και συμμαθητής, σε πάση περιπτώσει πάνω κάτω η ίδια ηλικία και αναπόφευκτα και η δική μου σκέψη ανατρέχει σε περιόδους σαν και αυτές που εσείς ζείτε σήμερα. Αναπόφευκτα επίσης γίνεται η σύγκριση. Η σύγκριση με το παρελθόν, τότε που και εγώ βρέθηκα ως μαθητής στο σχολείο, ένα σχολείο που προάγει την γνώση, θεωρητικά τουλάχιστον, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που έχουμε έτσι ως προσλαμβάνωσα, τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια, είναι ότι είχαμε μία απόκτηση γνώσης, η οποία ήταν στήρα, δεν ήταν αντικείμενο ζήμωσης με ένα αξιακό σύστημα που έπρεπε να δημιουργήσουμε και θέλαμε και μέσα στο σχολείο αλλά και εκτός αυτού. Ήταν και οι εποχές λίγο περίεργες. Θεωρώ ότι τώρα γίνεται καλύτερη δουλειά, όχι ότι τότε δεν γινόταν, αλλά τότε τα πράγματα ήταν λίγο πιο, έτσι, πιο συντηρητικά θα έλεγα και οι εκπαιδευτικοί δεν αναλάμβαναν και πρωτοβουλίες στο κομμάτι το παιδευτικό, δηλαδή πέρα της εκπαίδευσης, να βρεθούν δίπλα στους μαθητές, να συνεργαστούν, να ζυμωθούν, να υπάρξει μία όσμωση θέσεων, αντιλήψεων, προβληματισμών κλπ. Για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο το βλέπουμε και το χαιρόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν είμαι περήφανος, γιατί σήμερα μιλάμε για το Ιπποκράτιο Λύκειο, σημαίνει και αλλού, αλλά το Ιπποκράτιο Λύκειο δείχνει τον δρόμο τα τελευταία χρόνια, με την παρουσία άξιων εκπαιδευτικών. Ξέρετε, το σχολείο είναι το δεύτερο σας σπίτι. Και αν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί δεν έχουν την διάθεση και το ψυχικό κουράγιο και θα έλεγα και το ανάστημα να δώσουν κάθε εκμάδα των δυνάμεών τους για να σταθούν δίπλα σας και να σας κάνουν καλύτερους και χρησιμότερους πολίτες, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που εισπράττουμε σήμερα. Χαίρομαι λοιπόν γιατί τα τελευταία χρόνια το Ιπποκράτιο έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη, όχι μόνο σε αυτό που κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία να συμμετέχετε σε διεθνείς συναντήσεις, είτε αφορούν στην διπλωματία, είτε αφορούν στην τεκμηρίωση θέσεων που έχουν να κάνουν με κρίσιμα και επίκαιρα θέματα όπως είναι αυτό της θέσης στην εκπαίδευση των μεταναστών που διαπραγματευτήκατε το προηγούμενο διάστημα, αλλά κυρίως το ότι μας φέρνετε και διακρίσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι έχετε ήδη ζυμώσει στο μυαλό σας και έχετε ήδη συζητήσει και στο σχολείο σας, αλλά και στις παρέες σας, θέσεις που συνήθως δεν ενδιαφέρουν αυτή την ευαίσθητη ηλικία που έχετε εσείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο και πάρα πολύ χρήσιμο θα έλεγα και είναι μία παρακαταθήκη ουσιαστικά για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, όταν ξεκινάει αυτή η στήρα αντιπαράθεση, η όξυνση, που δεν καταλήγει πουθενά, λέω, γιατί αυτές οι παθογένειες να μας ακολουθούν, και εύχομαι και ελπίζω οι επόμενες γενιές, οι γενιές δηλαδή οι δικές σας, να είναι γενιές που θα σηκώσουν την κόπη ψηλότερα, θα την κάνουν πιο όμορφη, πιο δημιουργική, και η Κώστα εκφράζει έναν ακόμα πιο σύγχρονο πολιτικό λόγο στα τοπικά δρόμενα. Εγώ θεωρώ ότι οι γενιές που έρχονται, οι δικές σας γενιές δηλαδή, είναι καλύτερες από τις δικές μας και νιώθω πολύ ευχάριστα γι' αυτό. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Να ευχαριστήσω την κυρία Καραγιάννη, με την οποία τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο θεατρικό βέβαια. Ναι. Ε. Ναι. Και δεν σας κρύβω τώρα ότι μπήκα και στον πειρασμό όταν είδα την τελευταία έτσι παράστασή σας. Να κάνω και κάποιες μικρές έτσι επισημάνσεις σκηνοθετικές. Ναι, πολύ εύστοχες. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα και την κυρία Κόσιβα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Για σας είναι η σημερινή συνάντηση. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να είσαστε πάντα υγιείς. Να περάσετε όμορφα στις γιορτές με τους δικούς σας. Να ξεχαστείτε, γιατί και η ανάπαυλα χρειάζεται, για να ξαναπάρετε δύναμη και να επανέλθετε δρυμύτεροι. Προσήλωση στους στόχους σας, γιατί υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς είναι τελειόφοιτοι. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που ενδιαφέρει νομίζω όλους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι να είσαστε χρήσιμοι πολίτες, με γνώση, με κριτική άποψη, με διάθεση για προσφορά και συμμετοχή. Μην απογοητεύεστε, το μέλλον είναι δικό σας. Μην μένετε θεατές, να είσαστε και πρωταγωνιστές και συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. Κρατήστε το αυτό. Αυτός ο τόπος ανήκει σε εσάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια για τις διακρίσεις σας, κυρίως συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας, και δίνω το λόγο σε εσάς. Ευχαριστούμε καταρχάς για όλη σας τη στήριξη, γιατί χωρίς τη δική σας τη στήριξη θα ήταν πολύ δύσκολο να τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή το ταξίδι στη Ρόδο θα ήταν σχεδόν ανέφικτο, καθότι αυτές οι δράσεις δεν απασχολούν το μεγάλο όγκο των μαθητών, είναι μόνο για ένα μικρό αριθμό μαθητών, οπότε δεν στηρίζονται και αναλόγως. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο θεωρείται ότι αφορά την ελίτ των μαθητών, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, γιατί έχουν πολλή μελέτη, έχουν πολλή έρευνα, έχουν πολύ γράψιμο, πολύ απασχόληση από τον προσωπικό χρόνο. Τώρα το τελευταίο τριήμερο συμμετείχαν 6 μαθητές από εδώ στο μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη, που απασχολεί περίπου 600 και παιδιά στην Ελλάδα από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε 2 πρωτιές και 2 πρώτα βραβεία και 2 τρίτα βραβεία στους 6 μαθητές που συμμετείχαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίγονται τα παιδιά σε πολλές κατευθύνσεις, να βλέπουν τι γίνεται σε άλλα σχολεία, να βλέπουν τι γίνεται σε άλλους μαθητές, σε διεθνή συνέδρια, σε συνέδρια που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ανοιχτή γενικότερα. Μας πήρανε τώρα, επειδή αναφέρατε και τη θεατρική ομάδα, μας έχουν πάρει στο Εθνικό Θέατρο, σε ένα πρόγραμμα που θα το δουλέψει το Εθνικό Θέατρο φέτος. Μας έχουν πάρει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και μας έχουν πάρει και σε ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βερόνα. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν όλα αυτά, αλλά είναι προγράμματα που πρέπει να τα τρέξουμε φέτος και θέλουμε να τα τρέξουμε, γιατί το καθένα είναι πάρα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό, και μας δίνεται μια ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην ΚΟ. Οπότε δεν ξέρω, έχει αποκτήσει μια φήμη σχετική το σχολείο μας και ξαφνικά μας στέλνουν παντού. Αυτό έχω να πω. Τώρα πώς θα τα βγάλουμε πέρα, δεν ξέρω. Έχω καλούς βοηθούς. Αυτά. Αναστασία, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για το MRC που ήταν η πρώτη σου φορά. Ευχαριστώ. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά που συμμετείχα έστω σαν συνοδός. Πραγματικά αυτό που είπε η κυρία Καραγιάννη, η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και από τον προσωπικό τους χρόνο και το πόσο προσιλωμένα είναι, ήταν τεράστια. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καραγιάννη αλλά και τα παιδιά, γιατί ήταν όλο αυτό, συμμετείχαμε όλοι σαν μια ομάδα.
Τους εύχομαι και εγώ ό,τι καλύτερο και θα είμαι δίπλα τους να τους στηρίξω σε ό,τι άλλο χρειαστούν και θέλουν να κάνουν. Ευχαριστούμε και εσάς και όποιον στήριξε αυτή την ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, για το διαδικαστικό, επειδή ο λόγος ανήκει σε εσάς και όσοι θέλετε θα πάρετε το λόγο στη συνέχεια, και για να ενσπείρω και λίγα ζυζάνια τώρα εγώ, έτσι, να δημιουργήσω θέμα για συζήτηση, επειδή η διπλωματία έχει να κάνει με τη διεθνή σκακέρα, με το διεθνές γίγνεσθε κλπ. Νομίζω ότι παρακολουθείτε και το τελευταίο διάστημα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου ή κάποια θέματα που παρέμεναν περίπου στο απειρόβλητο ή έμεναν σε ένα άβατο σε σχέση με την διαχείρισή τους, και έχει να κάνει γενικότερα με ένα αξιακό σύστημα το οποίο αρχίζει και αμφισβητείται έντονα, και αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε το χαλί και να πετάμε από κάτω τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να τα συζητούμε, πρέπει να διαμορφώνουμε άποψη και, για να αναφέρω και μια υποκρατική ρίση, το κάλιον του προλαμβάνει, του θεραπεύει. Δηλαδή καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να φτάσεις στο σημείο να μην το προλάβεις και να αναγκαστείς να πας στη θεραπεία, η οποία πολλές φορές δεν είναι και εφικτή. Αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Θα ήθελα λίγο έτσι να δω πώς το πιάνει η νέα γενιά αυτό το πράγμα. Δηλαδή στείλαμε κάποιους ανθρώπους εκεί να μας εκπροσωπήσουν και φαίνεται ότι κάτι άλλο έκαναν από αυτό που επιτάσσει ο ρόλος τους, ο θεσμικός κλπ. Δηλαδή αν αυτό ήταν θέμα έτσι σε έναν διαγωνισμό τώρα, δεν ξέρω αν είναι εκτός θέματος, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι στην διπλωματία. Δηλαδή πώς αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μονοπολίσει αυτό, αλλά όποιος νομίζει ότι θέλει να απαντήσει κάποιος, λίγο μέσα στην τοποθέτησή του να το βάλει, και αυτό έτσι θα ενδιέφερε και την κοινωνία, θεωρώ. Ονομάζομαι Γκουντελίστας Γιώργος. Συμμετείχα και στο MRC εκπροσωπώντας τη Γαλλία στην Επιτροπή με θέματα τα δικαιώματα των γυναικών στην πολιτική. Και στο Μουρουδού, στο Μαθητήριο Ρόλο Διπλωμάτης, συμμετείχα εκπροσωπώντας τη Γερμανία πάλι σε επιτροπή που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά αυτή τη φορά στην εκπαίδευση, στην ίση εκπαίδευση. Και άμα ήταν κάτι που θα έπρεπε να πω, είναι σε όλα τα παιδιά μα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχουν αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι κάτι που δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού, να πας να μιλήσεις, να πεις την άποψή σου, αλλά σχετικά την άποψή σου πάντα με τη χώρα που εκπροσωπείς, και όλα αυτά. Και πραγματικά παροτρύνω όλα τα παιδιά από όλα τα σχολεία να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, γιατί και το public speaking το βελτιώνεις και κάνεις καινούργιες γνωριμίες, πράγμα που δεν το συναντάς εύκολα σε άλλες δράσεις σχολικές. Αυτό θα ήθελα να πω κυρίως. Με λένε Αντώνιο Πλατανίστα. Συμμετείχα στο MRC για δεύτερη χρονιά φέτος και τελευταία για το Λύκειο, γιατί είμαι τρίτη Λυκείου και τελειώνει τώρα αυτό. Εκπροσωπούσα τη Γαλλία στην Επιτροπή με θέμα την ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση. Αυτό που έχω να πω εγώ για το MRC και γενικά για τα Model United Nations, στο οποίο εντάσσεται το MRC, είναι ότι είναι μια ευκαιρία για όλους να κάνουν γνωριμίες, να περάσουν όμορφα και να μπουν μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την πολιτική και να ακούσουν απόψεις από πολλές χώρες σχετικά με ένα ζήτημα. Και μάλιστα κιόλας εφόσον, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το ζήτημα αυτό της εκπροσώπησης της χώρας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει να εκπροσωπούμε τη χώρα μας με στόχο να βελτιώσουμε και τη θέση της, αλλά και την εικόνα της, ναι, την παρουσία της στον κόσμο. Και όχι να την αμαυρώνουμε. Αυτά.
Πριν πάμε στον Παπαδόπουλο, επειδή και οι δύο εκπροσωπήσατε την Γαλλία, τώρα δεν έχω και πολλά. Και εγώ την Γαλλία. Την καλύτερη Γαλλία ή Αργεντινή. Γαλλία, Γαλλία. Καλό, εγώ υποστήριζα Αργεντινή. Για να δω λίγο εδώ, Γαλλία ή Αργεντινή. Γαλλία, Γαλλία, Αργεντινή, Αργεντινή. Αργεντινή, έχω κυρίξει εθνικό πέρσι. Εγώ είμαι μακρό. Λοιπόν, και εδώ μέσα στα πέναλτι θα κρυθεί ποιο. Πάντω ήταν ωραίο μα. Ήταν πάρα πολύ. Είχε σαπέντ, είχε σαπέντ. Ωραίο. Εγώ δεν θα είμαι. Πες ότι πήραμε κι εμείς βράβο. Ναι, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ σημαντικά πράγματα. Ας πούμε, ο Αντώνης βγήκε δύο χρόνια συνεχόμενες πήρε το πρώτο βραβείο. Και μιλάμε σε 120 παιδιά. Φέτος ήταν 100 πέρσι, ήταν λίγο παραπάνω. Στην επιτροπή σου όμως πόσα ήταν. Στην επιτροπή μου ήταν 30, 40. Μάλλον κατάντησε ρουτίνα και δεν έχουν ξεπεράσει. Και κάποιοι, ο Γιώργος έχει συμμετάσχει από πέρυσι σε 5 MUN και έχει κερδίσει 4 βραβεία. Δηλαδή και τα στατιστικά, αν δούμε λίγο, είναι πολύ ιδιαίτερα. Έλα Γιώργο. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Παπαδόπουλος. Συμμετείχα και στο Roots MRC αντιπροσωπεύοντας τη Γαλλική Δημοκρατία και στο Μουρουδού στους μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη αντιπροσωπεύοντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Roots MRC κατάφερα φέτος να πάρω την πρώτη θέση, τη θέση του μελλοντικού διπλωμάτη. Του καλύτερου εκπροσώπου και τη θέση του καλύτερου εμπειρογνώμανα, την αντίστοιχη πρώτη θέση στο Μουρουδού. Περί αυτών των συνεδρίων, εγώ έχω να πω ότι εκεί πέρα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε άλλα άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης με εμάς. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι ονειρεύονται το μέλλον, ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Και είχα την ευκαιρία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά εδώ να συναντήσουμε μια ολόκληρη νέα γενιά επίδοξων μεταρρυθμιστών. Μια νέα γενιά η οποία θα αναπλάσει το μέλλον, ίσως φτιάξει κάτι καλύτερο για τους ακόμα πιο επόμενους από εμάς. Και περί αυτής της εκπροσώπησης, όπως ανέφερε και ο Αντώνης και ο κύριος Δήμαρχος, αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέους μεταρρυθμιστές οι οποίοι έχουν ως πρώτο τους σκοπό, ως απότερο σκοπό, τη βελτίωση της χώρας τους, τη βελτίωση του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος. Και τέτοιες πράξεις απλά δίνουν πάτημα σε σκεπτικιστές και πολλούς μυσαλόδοξους να μαυρώνουν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Ονομάζομαι Διακομανόλη Κοκόνα. Συμμετείχα φέτος και στο MRC εκπροσωπώντας την Πολωνία και στο Μουρουδού εκπροσωπώντας την Δανία. Έχω να πω ότι και τα δύο συνέδρια μου πρόσφεραν ξεχωριστές εμπειρίες, διότι ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις με ανθρώπους που θέλουν τα ίδια πράγματα με εμάς, που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους να εξελιχθούν και έχουν ένα όραμα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι όχι μόνο ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί τους, αλλά δενόμαστε, υπάρχουν φιλίες και πέρα από όλα αυτά δημιουργείται ένα κλίμα οικειότητας μαζί τους. Πέρα από όλα αυτά, εκτός από τα βραβεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά, έχω να πω ότι η εμπειρία αξίζει πάρα πολύ και θα παρότρινα κάθε μαθητή που θέλει να συμμετάσχει σε αυτά τα συνέδρια να το προσπαθήσει όσο μπορεί, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και σχετικά με το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, στην ουσία οι εκπρόσωποι μας πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν ένα όραμα και εκπροσωπούν επαρκώς την χώρα μας σε σημείο που να μην την αμαυρώνουν και να δίνουν μια καλή εικόνα προς τα έξω. Που εκεί και πέρα, ναι, δεν είναι ο σκοπός η αμαύρωσή της. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ονομάζομαι Δέσποινα Γιαλίζη.
Συμμετείχα στο συνέδριο μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη πρώτη χρονιά φέτος. Πήρα το τρίτο βραβείο έφημου μνήας και ήθελα να πω ότι είναι μια απίστευτη εμπειρία και ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετείχα, δεν το μετανιώνω καθόλου και ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην κυρία Καραγιάννη που μας βοηθάει να συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα. Για το θέμα που αναφέρθηκε προλίγο, απλά θέλω να πω ότι επειδή δεν το έχω αναζητήσει τόσο εκτενώς, δεν θέλω να πω πολλά. Απλά το ότι όταν έχεις μια πολιτική θέση, είναι τιμή για σένα να εκπροσωπείς τη χώρα σου και πρέπει να το βλέπεις ως λειτουργήμα, όχι ως τρόπο να κερδίσεις προσωπικό όφελος. Καλημέρα, ονομάζομαι Δέσποινα Κουζούκα και εμένα είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω στο Rhodes MRC. Όπως είπαν και τα παιδιά, είναι πραγματικά μια φοβερή εμπειρία και άμα σου δίνεται μια τέτοια εμπειρία, προφανώς και πρέπει να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι φιλίες που κάναμε με τα παιδιά και οι συναναστροφές θα μείνουν αξέχαστες. Και θέλω και εγώ, μέσα από καρδιάς, να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές μου, κυρία Σοφία Καραγιάννη και την κυρία Κόσιβα και τον Δήμαρχο που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το ταξίδι. Ονομάζομαι Κώστογλου Κατερίνα. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω στο Rhodes MRC. Αυτή τη χρονιά συμμετείχα στην πρώτη επιτροπή που είχε ως θέμα την ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και γενικά όλη η εμπειρία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα πρότεινα σε οποιοδήποτε μαθητή του δίνεται αυτή η ευκαιρία να την εκμεταλλευτεί και να συμμετάσχει γιατί δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Ονομάζομαι Δημήτρης Καραβίτης και έχω να πω ότι είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία το Rhodes MRC. Εγώ εκπροσωπούσα τη χώρα της Σουηδίας στο θέμα της ένταξης των προσφύγων στην επίσημη εκπαίδευση και πρέπει να πω κάτι που δεν ανέφεραν τα προηγούμενα παιδιά, ότι τα παιδιά που έχουν κάποιο άγχος με τον δημόσιο λόγο τους βοηθάει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία, έτσι να αναπτύσσουν μια οικειότητα με τον δημόσιο λόγο και θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία. Ονομάζομαι Φεϊμού Μουσταφά. Συμμετείχα και εγώ στο Rhodes MRC φέτος, εκπροσωπώντας τη Σερβία στην Επιτροπή με θέμα της ένταξης των μεταναστών στην εκπαίδευση. Έχω και εγώ να συμφωνήσω με τους υπόλοιπους συμμαθητές ότι είναι πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία, την οποία κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ακολουθήσει κάθε μαθητής ο οποίος ενδιαφέρεται έστω και λίγο για αυτό το πεδίο. Επειδή με εξαίρεση την ανταλλαγή ιδεών και την όλη διαδικασία, όποιος πραγματικά επισκέπτεται τη Ρόδο για αυτό το λόγο, κάνει επίσης γνωριμίες, ανταλλάσσει ιδέες και εγώ προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της διπλωματίας και των πολιτικών, αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον η αγαπητή κυρία Καραγιάννη, την οποία και ευχαριστώ, και πραγματικά δεν μετάνιωσα ούτε στιγμή. Ονομάζομαι Αλκμένη Χατζηνικολάου, συμμετείχα για δεύτερη και δυστυχώς τελευταία χρονιά στο Rhodes MRC, εκπροσωπώντας τη χώρα της Σουηδίας. Πραγματικά, όπως και προαναφέραν οι μαθητές μου, είναι μια εμπειρία ανεπανάληπτη και αξέχαστη. Η προετοιμασία μας ήταν πραγματικά τεράστια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, το Σπίτι της Ευρώπης, τον κύριο Καβουκλή και φυσικά τον Δήμαρχο και τις καθηγητριές μας που μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα με τα βραβεία και τις εμπειρίες. Ονομάζομαι Κώστολου Γεωργιάνα. Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχω στο Rhodes MRC. Έχω να πω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που σου δίνονται πολλές ευκαιρίες για να συμμετέχεις σε διάφορα προγράμματα. Ονομάζομαι Ιωαννίδη Σταύρος, συμμετείχα στο Rhodes MRC 2022 στη Ρόδο. Εκπροσωπούσα τη Λετωνία, μια ενδιαφέρουσα χώρα, στη Επιτροπή Μετανάστευσης στην Δημόσια Εκπαίδευση. Πιστεύω ότι είναι ένα γενόμενο, ένα project που όλοι πρέπει, πολλοί μαθητές που έχουν αυτή την ευκαιρία πρέπει να συμμετάσχουν, γιατί είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης με άλλους που γνωρίζουν παιδιά και συνομήλικους με την ίδια ιδεολογία και νοοτροπίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο, τους διοργανωτές, τις καθηγήτρες βεβαίως, γιατί αυτές οργάνωσαν όλο το project. Αυτές είναι η καρδιά, να το πω έτσι, αυτού του project, τον Δήμαρχο βεβαίως και
Καλή συνέχεια. Αυτό που θέλω να σας πω συνέχεια αυτής της κουβέντας είναι ότι είναι τόσο σκληρή η καθημερινότητα και η πραγματικότητα όταν ασκείς διοίκηση στο Δήμο που όλα αυτά που βλέπω τώρα εδώ είναι μία ένεση αισιοδοξίας και κάθε φορά που διαβάζω για τέτοια δρόμενα, για τέτοιες πρωτοβουλίες, για οτιδήποτε έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, λέω, οπ, εδώ είμαστε. Ειλικρινά, εάν θέλουμε αυτός ο τόπος να έχει μέλλον και δεν είναι ούτε έτσι μια λεκτική υπερβολή, ούτε να χαϊδέψουμε αυτιά. Εγώ το πιστεύω βαθύτατα και εγώ πατέρας δύο παιδιών είμαι. Εάν θέλουμε αυτός ο τόπος να έχει μέλλον, πρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά σας μάτια και να διαχειριστούμε το μέλλον αυτού του τόπου όπως ακριβώς εσείς αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε να είναι. Και εμείς σήμερα είμαστε διαχειριστές μιας τέτοιας μεταβατικής, ας πούμε, κατάστασης. Γι' αυτό, κλείνοντας, να πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για κάθε μία και κάθε έναν από εσάς. Είμαι υπερήφανος για όλους τους μαθητές που πέραν της ενασχόλησής τους στο σχολείο με τα καθιερωμένα και τυπικά, εν πάση περιπτώσει, που έχουν να κάνουν με την μάθηση, αφιερώνουν χρόνο, γιατί όταν αφιερώνεις κάπου χρόνο, κλέβεις από κάπου αλλού. Όμως εδώ καταλήγουμε και σε ένα συμπέρασμα, ότι τελικά ο χρόνος μπορεί να είναι λίγος, αλλά είναι αρκετός, εάν θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε σωστά. Και μου επιτρέπετε έτσι με πολύ σεμνότητα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κάνετε μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση που δεν την αντιλαμβάνεστε. Τώρα λέτε πάμε να κάνουμε κάτι, α, ωραίο, είδαμε και φίλους κλπ. Εγώ καταρχήν άκουσα όλους σας να μιλάτε υπέροχα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο, ποιος το είπε στο δημόσιο λόγο, μπράβο Καραβίτης, στο δημόσιο λόγο να έχεις την άνεση και το θάρρος πολλές φορές να εξωτερικεύεις αυτά που έχεις μέσα σου. Εσείς το κάνατε με τον καλύτερο τρόπο. Βάλατε το πρώτο λιθαράκι. Δημιουργείτε μια προσωπικότητα άλλη. Και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια μέσα από το Πανεπιστήμιο αλλά και μέσα από την παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο θα είσαστε άνθρωποι που θα διαμορφώσετε μια ισχυρή προσωπικότητα. Αυτά χρειάζεται η κοινωνία. Ανθρώπους που παίρνουν πρωτοβουλίες και έχουν άποψη. Αυτό ήθελα να σας πω. Υγεία, καλές γιορτές. Τον ανώνυμο χορηγό δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Ναι, υπάρχει και ένας ανώνυμος. Γιατί μας ζήτησε κάτι εδώ. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν, κάτι να πούμε. Έφερα την επιστολή, αλλά δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Ναι, να πούμε λοιπόν και δημόσια ότι επειδή μιλούσα με την Σοφία για αυτό το θέμα, υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος εξεδήλωσε το ενδιαφέρον, πατέρας και αυτός, να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση και κάποια άλλα πράγματα. Και τη διαμονή μας. Και τη διαμονή και βέβαια εμέσως τον έφερα σε επαφή με αυτούς που έπρεπε για να γίνει όλο αυτό. Τον ευχαριστούμε δημόσια. Είπε ότι εγώ χαίρομαι που βοηθώ παιδιά. Δεν θέλω να ακουστεί το όνομά μου γιατί χάνει την αξία του. Και κοιτάξτε τώρα, κρατήστε το και αυτό ως παρακαταθήκη, ότι πολλές φορές αξίζει να κάνεις πράγματα και να εισπράττεις σε αυτή την υπεραξία το κέρδος ως έτσι μια εσωτερική ανάγκη και όχι ως μια δημόσια αναγνώριση που και αυτός ο άνθρωπος δεν τη χρειάζεται κιόλας. Αλλά έκανε αυτό που πρέπει. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, αν έχει και το χρόνο να μας ακούσει. Καλή επιστροφή στο σχολείο και θα τα πούμε κανένα βραδάκι σε κανένα μπαράκι που θα σας δω στις γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.